Πάμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Συνδεόμαστε απευθείας με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλησπέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με όλη την πολιτική σύγκρουση που βλέπουμε αυτές τις μέρες σχετικά με την ανακοίνωση των μέτρων. Δεν έχει κάποια στοιχεία λογικής από τη στιγμή που κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκτιμήσει ούτε την έκταση, ούτε το βάθος των πληγών που θα γίνουν στην οικονομία και στην κοινωνία. Το να πηγαίνει η κυβέρνηση μέρα-μέρα και να προσπαθεί να τρέχει πίσω από την κρίση, από την κορονοκρίση. Προσέξτε, ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογική η παρατήρησή σας, ναι, διότι πράγματι έχουμε μια αρνητικά μεταβαλλόμενη κατάσταση και άρα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το βάθος της ύφεσης και τα προβλήματα ακριβώς της επόμενης μέρας, ωστόσο απαιτείται να υιοθετήσουμε μια συγκεκριμένη λογική. Δεν μιλάω για το σύνολο των μέτρων, αλλά για μια λογική. Και φαίνεται ότι αυτή η λογική που μέχρι τώρα χαρακτηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και δεν το λέω από μια διάθεση αντιπολιτευτική. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση το τι κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν πάλι αναφέρομαι σε απόλυτα μεγέθη δισεκατομμυρίων, αλλά ως ποσοστά ανάλογα με το ΑΕΠ τους. Όταν εμείς κινούμαστε με μέτρα της τάξης του 2,6% του ΑΕΠ και άλλες χώρες είναι στο 10 και στο 15, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι χαζοί αυτοί, δεν είναι κουτί, δεν σκορπάνε τα χρήματά τους, αλλά έχουν αντιληφθεί ότι τώρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα διατηρήσουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Πράγμα που σημαίνει να διατηρήσουμε και επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Διότι όταν η κατάσταση έχει πια ισοπεδωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα το να ανατάξουμε αυτή την κατάσταση. Ή για το θέμα των εγγύσεων, για τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε εδώ ότι τα ποσά τα οποία φαίνεται να διαθέτει η κυβέρνηση κινούνται στο 0,3% του ΑΕΠ. Δεν θα αναφερθώ στο 33% που δίνει η Γερμανία, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσιες οι εγγυήσεις που θα παρέχει το κράτος προς τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το διάστημα που ακόμη δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Εκεί λοιπόν είναι η διαφωνία μας, ότι θα έπρεπε να ακολουθείται μια οριζόντια εμπροστοβαρής πολιτική. Σε σχέση με το διαρκές αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει η κυβέρνηση αυτό που όλοι συνηθίσαμε να λέμε μαξιλάρι. Επειδή όλοι θυμόμαστε τι έγινε όταν είχαμε μείνει χωρίς ταμιακά διαθέσιμα και όταν τέλος πάντων ήταν τέτοιες οι διακυμάνσεις στις αγορές που δεν μπορούσαμε να δανειστούμε. Το γεγονός ότι βάζετε κάθε μέρα μπροστά αυτό το θέμα, λέτε στην κυβέρνηση σπάστε τον κουμπαρά και ρίχτε λεφτά στην αγορά. Έχετε συνυπολογίσει και όλα, ας πούμε, τα μαθήματα τα οποία πήραμε από το οχταετές μνημονιακό πάθημα. Μισό λεπτό. Διότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε αυτό που λέμε εμείς. Ναι. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει το μαξιλαράκι, το απόθεμα, να είναι ένα μέρος του συνολικού μας σχεδιασμού. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να το κατασπαταλούμε, διότι πρέπει πρώτα να αξιοποιήσουμε τους εθνικούς πόρους, γι' αυτό και μιλάμε για μια αύξηση των δαπανών ως ποσοστό του ΕΕ. Και σας ανέφερα πριν συγκεκριμένα ποσοστά. Δεύτερον, τους ευρωπαϊκούς πόρους και το μαξιλαράκι έπεται. Και ως προς την αυτό καθ' αυτό αξιοποίησή του, αλλά κυρίως είναι εκείνη η θωράκιση η απαιτούμενη που πρέπει να έχει η χώρα μας για να κάνουμε αυτό που είπατε κι εσείς. Όταν θα κληθούμε να καταβάλουμε κάποιες από τις υποχρεώσεις μας, να είμαστε πιστικοί ότι έχουμε να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά. Αυτό λοιπόν είναι μια αλήθεια η οποία πλέον ακούγεται και από τα χείλη της κυβέρνησης, διότι θυμόσαστε ότι μας ασκήθηκε μια εντονότατη κριτική για την συγκρότηση, για τη διαμόρφωση αυτού του μαξιλαριού. Ναι. Άρα με αυτή τη σειρά το προσεγγίζουμε εμείς το θέμα. Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι η χώρα μας είναι ασφαλής διότι έχει ρυθμίσει το χρέος της στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και έλεγα αυτά γιατί δεν τα ακούσαμε προεκλογικά. Γιατί έπρεπε να έρθει η πανδημία για να αναγνωριστεί η μεγάλη συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο να έχει διαμορφώσει έναν καθαρό δρόμο γύρω από τις δανειακές υποχρεώσεις και το χρέος της χώρας. Ήταν ανάγκη δηλαδή να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση για να πούμε τις πολιτικές μεγάλες αλήθειες.
Τώρα, επειδή όπως φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, ούτε η πολιτική σύγκρουση ούτε η πολιτική αντιπαράθεση τελειώνει. Εντάξει, τώρα προφανώς και κρατάτε χαμηλούς τόνους, γιατί είναι τέτοια η έκταση αυτού που περνάμε, που δεν είναι και για πολλά-πολλά. Όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον αυτό το κλίμα που βγαίνει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μετά θα λογαριαστούμε, μετά θα τα πούμε. Κατά πόσον αυτό είναι κάτι το οποίο πώς το βλέπετε για την επόμενη μέρα, με δεδομένο ότι και εσείς οι ίδιοι καταγγέλλετε ότι όλα αυτά τα έκτακτα τα οποία τώρα νομοθετούνται, το νέο εργατικό δίκαιο Βρούτσι για παράδειγμα, θα δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική επόμενη μέρα, τόσο στην οικονομία όσο και για τον κόσμο της εργασίας. Προσέξτε, προτεραιότητα για όλους μας πρέπει να είναι η καταπολέμηση της πανδημίας. Ναι. Αλλά παράλληλα όμως οφείλουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ μεγάλη και οι επιπτώσεις της, όπως ήδη έχουμε πει στην κουβέντα μας, θα είναι απρόβλεπτες. Άρα οφείλουμε από τώρα να υποδείξουμε λύσεις, να φωτίσουμε έναν διαφορετικό δρόμο. Αυτά πράγματι που συμβαίνουν απέναντι στους εργαζόμενους είναι επικίνδυνα. Διότι φαίνεται ότι έχει υιοθετηθεί μια αντίληψη όπου θέλει τα βάρη αυτής της απρόβλεπτης κρίσης, αυτής της κατάστασης που ζούμε, που πράγματι δεν ξέρουμε το μέγεθός της και μέχρι πού θα πάει, να τα ρίξει μονομερώς προς τους εργαζόμενους. Ξέρετε, αυτό είναι κοντόφθαλμο. Και αν ήταν μια φορά κοντόφθαλμο και τα προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής κρίσης, ναι, είναι δύο φορές τώρα. Διότι το τοπίο την επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ενδεχομένως αυτό το οποίο εμάς μας έσωζε, που ήταν ο τουρισμός, για πάρα πολλά χρόνια να μην τον έχουμε ως ένα βασικό εισόδημα στην χώρα μας. Άρα θα πρέπει να στηριχτούμε στην εγχώρια ζήτηση, δηλαδή τι, στα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων εργαζομένων. Mm-hmm. Δεν μπορούμε λοιπόν να τσακίσουμε τα εισοδήματά τους, διότι αυτά θα στηρίξουν την ανάταξη της οικονομίας, αυτά θα δώσουν δουλειές στις επιχειρήσεις. Η μοίρα, ξέρετε, είναι κοινή αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν χωρούν εδώ πέρα νεοφιλελεύθεροι δογματισμοί, σαν και αυτούς που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια του μνημονίου να εφαρμόζονται με σκληρότατο τρόπο. Εκεί λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι Να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε, να καταθέσουμε την δικιά μας αλήθεια. Ναι. Βεβαίως πρέπει να δούμε πώς θα συνεννοηθούμε στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε της πανδημίας, αλλά ξέρετε, κάθε φορά η συνεννόηση έχει και μια πολύ συγκεκριμένη βάση που πρέπει να υπάρχει. Και θεωρώ ότι και στα ζητήματα της οικονομίας και στα ζητήματα της εργασίας πολύ περισσότερο, αυτή η βάση δεν φαίνεται να διαμορφώνεται. Ο κοινός τόπος. Κύριε Σκουρλέτε, επειδή σήμερα ξανά είναι στην αιχμή της επικαιρότητας το θέμα, το ενδεχόμενο, το σενάριο, όπως θέλετε πείτε το, μείωσης μισθών στο δημόσιο. Μάλιστα σήμερα μπήκε στην εξίσωση και η μείωση των συντάξεων με τον κύριο Πέτσα να λέει ότι ως το Μάιο η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο. Και επειδή φαντάζομαι διαβάζετε και εσείς δεξιά-αριστερά και διάφορες αναλύσεις του τύπου ότι δεν μπορεί μόνο ο ιδιωτικός τομέας να σηκώσει το βάρος της κρίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο ή ότι διάφορες από αυτές τις διαρροές είναι εκ του πονηρού. Νομίζω ότι δεν είναι απλά και μόνο λόγια του αέρα. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις που συζητιώνται εντός της κυβέρνησης. Θα είναι καταστροφικά αυτά τα μέτρα αν παρθούν. Διότι τότε θα μιλάμε για την απόλυτη ύφεση. Φανταστείτε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μια σχετική ασφάλεια, αναφέρομαι σε αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο και έχουν μια αντίστοιχη αγοραστική δύναμη, ναι, να τους κόψουμε κατά 50% τι αντίκτυπο θα έχει πια στις ίδιες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση και στους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο δε ότι πλέον το νέο εργατικό δίκαιο του κυρίου Βρούτσι, ας το πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, έχει εισαγάγει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά να σου σηκώνεται η τρίχα. Η δυνατότητα δηλαδή πλέον εκπεριτροπής εργασίας, άρα και μισής αμοιβής, όλα τα μέτρα που είχαν πάρει και προηγουμένως για τη διευκόλυνση των απολύσεων, αντιλαμβάνεστε ότι θα λειτουργήσουν ως αρμαγεδόνας στον χώρο της εργασίας, αλλά κατ' επέκταση στο σύνολο της οικονομίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Η προστασία των
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Yeah. Διότι αυτές στηρίζουν την απασχόληση. Καθώς και η προστασία των εργαζομένων πάνε μαζί χέρι-χέρι. Δεν χωράει αυτή τη στιγμή μια αντίληψη που θα λέει ή το ένα ή το άλλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Σκουρλέτη, εσάς θα σας έπειθε για την ειλικρίνεια των προθέσεών του ότι δηλαδή το κάνει για να αντιμετωπίσει την κρίση ο κύριος Βρούτσης, εάν δεσμευόταν ότι με το που θα τελείωνε όλη αυτή η ιστορία και θα τελειώνει η καραντίνα, θα βγαίναμε από τα σπίτια μας κτλ., θα καταργείτο και κάθε διάταξη αυτού που ο ίδιος ονομάζει νέο εργατικό δίκαιο που έγραψε και γράφει αυτόν τον καιρό? Προσέξτε να δείτε, εδώ υπήρχαν μέτρα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει. Όπως για παράδειγμα η απαγόρευση των απολύσεων, όχι μόνο των επιχειρήσεων που κλείσανε με βάση τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ναι, αλλά στο σύνολό τους. Μα θα μου πείτε, μπορούν να αντέξουν όλες οι επιχειρήσεις? Όχι. Γι' αυτό μιλάμε για αύξηση των εγγύσεων που σας είπα πριν. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει την πρόταση να καλύψει το δώρο του Πάσχα ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση, το ίδιο το δημόσιο. Είναι πολύ κρίσιμο. Το δώρο του Πάσχα το έχουν δουλέψει οι εργαζόμενοι. Δεν είναι κάτι το οποίο δίνεται επειδή δουλέψανε τον μήνα Μάρτιο. Είναι κάτι το οποίο αναλογικά το παίρνει ο καθένας ανάλογα με τους μήνες εργασίας του όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Άρα λοιπόν το οφείλουν οι επιχειρήσεις. Και γιατί θα πρέπει να το δώσουν τώρα? Ακριβώς διότι να αποσυμπιέσουν αυτό το οποίο υφίστανται μέσα από τη μείωση του εισοδήματός τους, για να στηριχτεί στοιχειωδώς μια ζήτηση μέσα στην αγορά. Αντίθετα, βλέπετε ότι εδώ επιλέγονται άλλου είδους λύσεις. Ξέρετε, αυτές οι λύσεις θα ευνοήσουν λίγους και ισχυρούς στην αγορά, λίγες και ισχυρές επιχειρήσεις. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι την επόμενη μέρα το τοπίο θα είναι αλλαγμένο. Θα υπάρξει μια συγκέντρωση οικονομικής ισχύως και μεριδίου της αγοράς σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, εις βάρος των πολλών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά αυτό καταλαβαίνω ότι θα είναι ολέρθιο, θα σημαίνει ένα νέο γενικευμένο κύμα φτώχειας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.